6,2 στη συνέχεια υποβαθμίστηκε σε 5,8. Mm-hmm. Ένα σεισμό που έγινε σε μια περιοχή με έντονη σεισμικότητα. Πιθανότητα να έγινε σεισμός και στα νησιά, στην Ρόδο και στην Κό και στην Σάμο. Είναι μια περιοχή η οποία έχει σεισμούς, πλήττεται από σεισμούς. Μάλιστα πριν αρκετά χρόνια είχε κάνει, το 1996, είχε κάνει στον Τινάρ που είναι δίπλα ένα μεγάλο σεισμό με αρκετά μεγάλες καταστροφές. Τώρα ουσιαστικά είναι στην πόλη Ντενίζ, δηλαδή να σας δώσω καταλάβετε είναι περίπου 180 χιλιόμετρα, 200 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Ρόδου, της πόλης της Ρόδου. Είναι μια περιοχή με έντονη σεισμικότητα που ουσιαστικά αντιπροσωπεύεται, η σεισμικότητα αυτή δημιουργείται από ρήγματα τα οποία έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα που είναι ο διάμεσος χαρακτήρας μεταξύ του ρήγματος Ανατολίας που έχουμε στο βορρά και ο οποίος έχει οριζόντια ολίσθηση και τα ρήγματα που είναι στην περιοχή της Ρόδου που έχουν ανάστροφη διαδικασία και αυτό είναι κάτι το ενδιάμεσο. Κύριε Λέκα, τώρα είναι πολύ νωρίς να εκτιμήσουμε αν είναι ο κύριος σεισμός. Θα περιμένουμε την συνέχιση του φαινομένου ναι. Για να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Κατά πάσα πιθανότητα είναι ο κύριος σεισμός από ό,τι φαίνεται, γιατί έχουμε και 2-3 μετασεισμούς. Ναι. Τώρα δίνουν το σεισμό αυτό στο 5,9. Έχει γίνει πάλι αναθεώρηση του σεισμού. 5,9 δίνει τώρα, έτσι. 5,9. Ξέρετε, επειδή ταυτόχρονα τα συστήματα που χρησιμοποιούμε έχουν αποκλείσει ανάλογα με τα δεδομένα που λαμβάνουν υπόψη. Έχουν αυτές τις αποκλείσεις γιατί όταν γίνεται ο χειροκίνητος υπολογισμός, θα λέει κανένας με ανθρώπινο χέρι, αργούμε τουλάχιστον 1-2 ώρες. Συνεπώς πρέπει να έχουμε μια εικόνα πολύ γρήγορη από αυτόματα μηχανήματα. Μάλιστα, κύριε Λέκα, αυτή η σεισμική δραστηριότητα, αυτός ο σεισμός μπορεί να επηρεάσει τα δικά μας σεισμικά τόξα? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μπορεί να επηρεάσει. Πάντως, μια κινητικότητα από ένα μεγάλο τέτοιο σεισμό σε γειτονικές περιοχές, στις τοπικές, πιθανότητα να διδράξει το σεισμικό καθεστώς της Ελλάδας. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα φανεί άμεσα, θα φανεί σε πολλούς μήνες, ίσως και χρόνια. Αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος και ιδιαίτερη ανησυχία για τον ελληνικό χώρο. Στην Ρόδο και στα νησιά εκεί που γειτονιάζουν τις περιοχές έγινε αισθητός αυτός ο σεισμός. Οπότε τι πρέπει να κάνουν και οι κάτοικοι? Υπάρχουν κάποιες αναφορές? Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί? Όχι, δεν υπάρχει καμία αναφορά, δεν υπάρχει καμία επίπτωση στον ελληνικό χώρο. Όλα είναι εντάξει από ό,τι είδαμε και με τις τοπικές αρχές. Απλά και μόνο στην Τουρκία δεν ξέρουμε ακριβώς τι αναφορές υπάρχουν. Και ενδεχομένως μόνο από τα μέσα ενημέρωση να το μάθουμε, γιατί δεν είναι πολύ δύσκολο να το μάθει κανένας από τις επίσημες αρχές. Μάλιστα. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε και στον Αριστίδη Μιαούλη στην Ρόδο, όπου έγινε αισθητός ο συγκεκριμένος σεισμός. Αριστίδη, καλή σου ημέρα. Καλή σας μέρα και πάλι από τη Ρόδο. Πραγματικά κουνηθήκαμε οι δύο.